σεβασμιότατε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών και των στρατιωτικών αρχών, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι βαρύ το χρέος που μου ανατέθηκε να εκφωνήσω το λόγο αυτό σήμερα. Ο Δήμος Χίου και η Επιτροπή Χίος 2022 στην ουσία εγκαινιάζουν τις εκδηλώσεις για το φετινό πολυσήμαντο έτος στην επέτειο των 200 ετών από τις σφαγές της Χίου. Το γεγονός, βέβαια, είναι λυπηρό και αποτρόπαιο. Ωστόσο, η ιστορία δεν περιέχει μόνο ευχάριστα συμβάντα, ούτε πρέπει να θυμόμαστε μόνο εκείνα. Ανάλογη είναι και η άλλη φετινή επέτειος, εκατονταετίας από τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία επηρέασε καθοριστικά και τη Χίο. Είναι βέβαια αδύνατο, μέσα στα εύλογα περιορισμένα χρονικά όρια της σημερινής περίστασης, να παρουσιαστούν τα ιστορικά γεγονότα και μόνον αυτά, των σφαγών του 1822, ακόμη και αδρομερός. Για το λόγο τούτο, ας μου επιτραπεί να εστιάσω σε τρεις συγκεκριμένες διαστάσεις τους, οι οποίες θεωρώ ότι θα δώσουν ευχερέστερα και τη δυνατότητα έκφρασης σκέψεων που συνδέονται με το παρόν και το μέλλον. Άλλωστε, αυτό πρέπει να είναι τελικά και το νόημα των επετειακών εορτασμών. Μνήμη και περισυλλογή. Σύνδεση του παρελθόντος με το τώρα. Μήπως και κατορθώσει εκείνος που δεν ακούει τη βοή των μελλόντων να γίνει σοφότερος από τα παλαιότερα παθήματα. Τουλάχιστον να αντιληφθεί ή να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τα προσιόντα, τα του πολύ κοντινού μέλλοντος, τα οποία εκινούν από το παρόν. Ήδη θα προσέξατε ότι αναφέρθηκα σε σφαγές και όχι σφαγή της Χίου. Είναι καιρός πλέον, τουλάχιστον εμείς οι Χιώτες, να χρησιμοποιούμε τον σωστό πληθυντικό. Οι σφαγές λοιπόν χωρίζονται σε τρεις απόλυτα διακριτές φάσεις. Η πρώτη από τις 30 Μαρτίου μέχρι τις 4 Απριλίου 1822 με επίκεντρο την πόλη της Χίου, τη Νέα Μονή και τον Άγιο Μινά. Στεκόμαστε τώρα όχι μακριά από το σκοτεινό κελί του κάστρου όπου φυλακίστηκαν και ακριβώς τον τόπο που αποδεσμότες έγιναν μάρτυρες του έθνους ο Μητροπολίτης Πλάτων με τον Αρχιδιάκονό του και η πρόκριτη της Χίου. Η δεύτερη φάση ξεκινά από τις 5 Απριλίου, οπότε ο Τούρκος Ναύαρχος Καράαλης έβαλε τους προξένους των Ευρωπαϊκών κρατών να μεταφέρουν στους Χιώτες που είχαν διαφύγει στα ενδότερα του νησιού πρότασή του να επιστρέψουν στα σπίτια τους με αμνηστία. Εκείνοι τον ή τους πίστεψαν και τότε ήταν που έρευσε το αίμα ποτάμι στο κεντρικό και βορειοδυτικό τμήμα της Χίου περίπου μέχρι τα μέσα Μαΐου. Τόποι μαρτυρίου και φρίκης, ο Ανάβατος, το Πιτιός, ο Κάβο Μελανιός. Η τρίτη φάση αρχίζει από τις 7 Ιουνίου, επομένη της ελληνικής εκδίκησης με την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρι. Οπότε οι σφαγές εξαπλώνονται και στα προστατευόμενα εξαιτίας του μοναδικού προϊόντος τους, μαστιχοχώρια. Με μικρές διακοπές μέχρι και τον Αύγουστο. Ο πληθυντικός σφαγές υπάρχει ακόμη και στον περίφημο πίνακα του Ντελακρουά και συγκεκριμένα στην επιγραφή που φέρει στο κάτω μέρος του. Είναι γνωστό ότι η βαρβαρότητα των σφαγών προκάλεσε την έντονη ανατριχίλα του τότε πολιτισμένου κόσμου και πλήθος διαμαρτυριών που εκφράστηκαν μέσα από αντιδράσεις της δυτικής κοινής γνώμης και του τύπου, αλλά και από τη δημιουργία σημαντικών έργων τέχνης, κυρίως της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής. Θεωρώ λοιπόν ότι αξίζει να σταθεί κανείς και στους λόγους που η αντίδραση των Οθωμανών ήταν τόσο σκληρή εναντίον της Χίου. Ένα σχέδιο που είχε καλά προετοιμαστεί, όπως δεν είναι ευρύτερα γνωστό, με την καταστροφή λίγους μήνες νωρίτερα ενός μικρότερου νησιού της Σαμοθράκης, με τα ίδια βήματα και τον ίδιο πρωταγωνιστή, τον Καράαλη. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β' ήθελε να τιμωρήσει τον ευνοημένο επί τουρκοκρατίας τόπο μας παραδειγματικά. Η ομότητα και ο αριθμός των θυμάτων, ωστόσο, ξεπέρασαν κάθε όριο. Επιπλέον, οι δύο Οθωμανοί ηθήνοντες των σφαγών, ο Καράαλης και ο τοποτηρητής διοικητής της Χίου Βαχίτ, ήταν χαρακτήρες θηριώδης, εντελώς αδιάφοροι στον ανθρώπινο πόνο και έτσι στην εκτέλεση των διαταγών αναδείχθηκαν βασιλικότεροι του βασιλέως, του Σουλτάνου δηλαδή. Τέλος, ο ξακουστός πλούτος της Χίου έφερε στο νησί επιπλέον των στρατιωτών του Ναυάρχου
χιλιάδες ατάκτους Οθωμανούς από τα βάθη της Μικράς Ασίας, διψασμένους για αίμα και πλιάτσικο. Σύμφωνα και με τη μεγάλη κουβέντα του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, ότι το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό, η ιστορία μπορεί να καταστεί χώρος δικαίου. Ας επισημανθεί λοιπόν ότι σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τις ολέθριες σφαγές της Χίου το 1822 φέρει ο Σαμιώτης Λικούργος Λογοθέτης. Υπήρξε προσωπικότητα της εποχής, ωφελημότατος για την ιδιαίτερη πατρίδα του, ολεθύρας ωστόσο για τη Χίου. Άλλωστε βρέθηκε κατηγορούμενος από την ελληνική διοίκηση για το ρόλο του αυτόν, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε μάλιστα για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο παλαμίδι του Ναυπλίου. Όλα τα σχετικά έγγραφα διασώθηκαν από τον Ιωάννη Βλαχογιάννη στο Χιακόν Αρχείο. Ανάλογη είναι η ευθύνη του Χιώτη στρατιωτικού Αντωνίου Μπουρνιά από την Αμανή, ο οποίος κάλεσε το λογοθέτη στοιχείο και παρίστανε για λίγες μέρες του Μαρτίου του 1822 τον διοικητή του νησιού. Οι δυο τους, χωρίς τη συγκατάθεση της διοίκησης, ελληνικής και τοπικής, ενεργώντας τυχοδιοκτικά και με ανομολόγητους στόχους εξυπηρέτησης προσωπικού συμφέροντος, κήρυξαν την επανάσταση σε ένα νησί με τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του απόλεμους, απροετοίμαστους και απρόθυμους. Στη συνέχεια άρχισαν να διαφωνούν μεταξύ τους και όταν ενέσκυψε η τουρκική αρμάδα, αμφότεροι εφάρμοσαν το «οσόζον εαυτόν σωθήτων». Και έτσι η ποιητική μούσα απαθανάτησε. Ηχείος το όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα. Και ακόμη, ο πρώτος νεότερος ιστορικός της Χίου, αυτόπτης των σφαγών στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών, Αλέξανδρος Μικέβλαστος, θρύνησε 20 σχεδόν χρόνια μετά από εκείνες, τις σφαγές δηλαδή, όταν το 1839 έγραφε το προήμιον στα χιακά του, πάνω από το κουφάρι ακόμα του αγαπημένου νησιού του. «Τάφος αχανής σκεπάζει σήμερον τη δυστυχεστά την πατρίδα μου». Η Χίος, μία εκ των επιφανεστέρων νήσων του Αιγαίου πελάγους, ή της διέπρεψε μεν το πάλε δια την δύναμη των πολιτών της και δια την πληθύν τόσων επισήμων ανδρών, τους οποίους εγέννησεν, αντέστη δε γενναίος και το σάκης εις τόσας μεταβολάς της τύχης, καταστραφήσα και πάλι να νεγερθήσα εκ της τάχτης. Μη υποκύψασα δε ουδέ κατά αυτήν την αλόφιλον βαρβαρότητα του μέσου αιώνος. Ελαμβρύνθη τόσον εις τους υστέρους χρόνους, διάτε την βιομηχανίαν και το πολίτευμα και των έξοχων εμπορικών νουν των κατοίκων της, ώστε να γίνεται υπόθεσης λόγου στα ευρωπαϊκά έθνη. Η Χίος, η Μοσχοβόλος Χίος, δεν υπάρχει πλέον. Έρημος κατοίκων και οστών ακόμη πλήρης ανθρωπίνων, πενθεί επί των φρικτών ερυπείων της, τα εσφαγμένα τέκνα της και την αποσβεστήσαν δόξαν της.